Γεια σας και σήμερα με μια πάρα πολύ ωραία συνταγή. Αρέσει στα παιδιά, είναι δοκιμασμένη από μένα. Μπουρίτο σήμερα λοιπόν με κιμά και με μια δροσερή σάλτσα γιαουρτιού και αβοκάντο. Τα υλικά που θα χρειαστείτε. Ελαιόλαδο, ψιλοκομμένο κρεμμύδι, κιμά βέβαια, λίγο σκόρδο, αλάτι, κύμινο, πιπέρι, λίγο καλαμπόκι, ντομάτα κονκασέ, ξύσμα πορτοκάλι που δίνει μια ιδιαίτερη γεύση και άρωμα, χυμό πορτοκάλι, λίγη πάπρικα καυτερή, αλλά μπορείτε να την αποφύγετε αν τα παιδιά δεν τους αρέσουν τα πικάντικα, λίγη φρυγανιά, παρμεζάνα και αυγό. Πάμε να ξεκινήσουμε τη συνταγή, να τη δείτε. Και μετά θα σας πω και τα υλικά για τη σάλτσα γιαουρτιού. Το ελαιόλαδο. Αφήνω να ζεσταθεί λίγο το λάδι. Και σοτάρω το ψιλοκομμένο κρεμμύδι. Μόλις μελώσει το κρεμμύδι, προσθέτω τον κιμά. Σοτάραμε και τον κιμά. Πάμε να βάλουμε και τα υπόλοιπα υλικά. Το σκόρδο. Την πάπρικα, το ξύσμα πορτοκάλι, το χυμό, το αλάτι, την ντομάτα κονκασέ, το καλαμπόκι που το έχουμε στραγγίξει, έτσι για μια νότα μεξικάνικη, λίγο πιπέρι και φυσικά το κύμινο. Αφήνουμε το φαγητό να βάρει μια καλή βράση και θα συνεχίσουμε. Μαγειρεύουμε το φαγητό για 20 λεπτά, κλείνουμε τη φωτιά, αφήνουμε το φαγητό να κρυώσει λίγο και μετά θα προσθέσουμε τη φρυγανιά για να ρουφήξει τα υγρά, την παρμεζάνα για να κολλήσουν και το αυγό για να έχουμε μια καλύτερη συνοχή, για να μπορέσουμε να τυλίξουμε τις πίτες. Έχει κρυώσει λίγο το φαγητό, ρίχνουμε τη φρυγανιά, ανακατεύουμε το τριμμένο τυρί και το αυγό. Αφήνουμε να κρυώσει λίγο ακόμα για να μπορέσουμε να τυλίξουμε τις πίτες, την τορτίγια. Έχει κρυώσει λίγο ο κιμάς και πάμε να γεμίσουμε τις τορτίγιες. Μπορείτε να τις πιάσετε με δύο δοντογλυφίδες για να μην ανοίξουν. Έχω ανάψει το φούρνο στους 200 βαθμούς. Να δω να τα ψήσω με λίγο ελαιόλαδο. Να δω και λίγο τις πίτες από πάνω. Για χρώμα λίγο πάπρικα. Γλυκιά είναι αυτή η πάπρικα. Πασπαλίζω και με λίγο τυρί τριμμένο, που μπορεί να είναι γραβιέρα σκληρή ή παρμεζάνα. Μια γραβιέρα έτσι πικάντικη και σκληρή είναι ό,τι καλύτερο. Και ξαναφουρνίζουμε. Μόλις πάρει χρώμα η πίτα, θα καραμελώσει έτσι πάρα πολύ ωραία, θα καεί λίγο το τυρί από πάνω, θα πάρει ένα πάρα πολύ ωραίο χρώμα, χρυσαφή. Είμαστε έτοιμοι να απολαύσουμε την τορτίγια. Όση ώρα ψήνουμε τις πίτες, πάμε να κάνουμε και τη σάλτσα γιαουρτιού με τα αβοκάντο. Ένα όριμο αβοκάντο, τρεις μεγάλες κουταλιές γιαούρτι, κόλιανδρο. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Τώρα, αν δεν σας αρέσει, μπορείτε να βάλετε ματζουράνα, μπορείτε να βάλετε λίγο θυμάρι ή λεμονοθύμαρο. Πάπρικα γλυκιά, χυμό λεμόνι και λίγο αλάτι. Τώρα, αν θέλετε την σάλτσα σας λίγο πιο αραιή, δεν έχετε παρά να βάλετε λίγο νερό. Πάντα έχει να κάνει με το γιαούρτι και το πόσο σφιχτό είναι το αβοκάντο, πόσο όριμο δηλαδή. Πάρα πολύ ωραία σάλτσα. Ο χρόνος έχει περάσει. Νομίζω ότι οι πίτες είναι έτοιμες. Μην ξεχάσετε και δεν βγάζετε τις οδοντογλυφίδες, ε.
Λοιπόν. Καλή απόλαυση.